Την περίπτωση απαλλαγής των κατοίκων των ακριτικών περιοχών από τα διόδια της Εγνατίας Οδού εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών κ. Σπύριτση. Μιλώντας στην τελετή εγκαινίωνος κάθε του άξονα στην Κρυσταλλοπηγή, έκανε γνωστό ότι εντός του έτους, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές, θα υπάρξει ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων και ότι έχει ζητηθεί από τους μελετητές του ΤΑΙΠΕΔ να εξεταστεί η απαλλαγή από τα διόδια, είτε στο ηλεκτρονικό σύστημα, είτε στους μετοπικούς πλευρικούς σταθμούς των ακριτικών ομών της χώρας, στη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο. Την ένταξη της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά σε λίγο καιρό και της ΜΕΑ Καβάλας, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΚΟΜ ότι ο πρόεδρος φορέας διαχείρισης απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμψάκος. Αυτοί οι δύο πνεύμονες του περιφερειακού σχεδιασμού απορριμμάτων θα δώσουν την απαραίτητη όθηση στο όλο εγχείρημα, σημείωσε ο κ. Μαμψάκος. Ζήτησε και από την πολιτεία να επιταχύνει τις διαδικασίες, καθώς υπάρχουν μεγάλες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Παράλληλα, κάλεσε και τους πολίτες να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και να κάνουν απόθεση απορριμμάτων σωστά στους κάδους ανακύκλωσης, δίνοντας έμφαση κυρίως στα μικρά παιδιά. Υπενθυμίστε πως στην πρόσφατη μερίδα που έγινε για το θέμα στην Καβάλα, όπου παρέστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελος, υπογράμμισε πως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μόνο το 6% των απορριμμάτων ανακυκλώνονται, ενώ το υπόλοιπο 94% μένει ανεκμετάλλευτο, καθώς πλέον τα απορρίμματα αντιμετωπίζονται και ως πηγή εσόδων μετά την κατάλληλη διαχείριση. Με συμπληρωματικούς νυχτερινούς αεροψεκασμούς και στοχευμένους επίγειους ψεκασμούς, ενισχύεται από αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στον Εύρο, το οποίο υλοποιείται με ευθύνη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ρεστιάδος, ο εντεταλμένος για την παρακολούθηση του προγράμματος Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Βενετίδης, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα γίνουν συμπληρωματικοί νυχτερινοί αεροψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή ο Ρεστιάδας, τις ώρες που διαπιστώνεται πιο έντονα η όχληση από τα κουνούπια. Αντίστοιχα, στις περιοχές Δημοτήχους Φλού και Τυχερού, όπου λόγω της πολύ μικρής απόστασης από τα σύνορα ισχύουν περιορισμοί στους αεροψεκασμούς, οι εφαρμογές θα εντατικοποιηθούν επίσης, ωστόσο θα είναι επίγειες. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στο Σουφλί, παρουσία εκπροσώπων των Δήμων, επισημάνθηκαν συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα πρέπει να γίνουν άμεσα πρόσθετες παρεμβάσεις, με στόχο να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν ο πληθυσμός των κουνουπιών. Πρόκειται για ελώδη σημεία που δημιουργούν προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν, εξήγησε ο κ. Βενετίδης και επανέλαβε ότι το ζήτημα της αντιμετώπισης των κουνουπιών παραμένει στις πρώτες προτεραιότητες της Περιφερειακής Διοίκησης.